Οι αξιολογήσεις του δεύτερου γύρου αδειοδοτήσεων, τεχνικές και οικονομικές, έχουν ολοκληρωθεί και η Συμβουλευτική Επιτροπή θα συνέλθει ξανά στις 26 του μηνός για να υποβάλει την έκθεσή της στον αρμόδιο Υπουργό και στη συνέχεια στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δήλωσε στον ελληνικό ραδιοσταθμό του Λονδίνου, LGR, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας, ο οποίος βρίσκεται στη Βρετανική Πρωτεύουσα. 26 του μήνα θα έχουμε δεύτερη σύσκεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, που πιστεύω να υποβάλουμε την συμβουλευτική μας έκθεση προς τον Υπουργό και στη συνέχεια στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μιλώντας σε συνέδριο με θέμα την αξιοποίηση των υδρογοναθράκων της Ανατολικής Μεσογείου, ο κ. Κασίνης αναφέρθηκε στα χρονοδιαγράμματα για τις μελλοντικές εξαγωγές φυσικού αερίου σε συνεργασία με το Ισραήλ. Έχουμε ήδη τελευταίως κάνει κάποια σύσκεψη με αξιωματούχους της Ισραηλινής κυβέρνησης και αυτοί εισηγούνται πιο χαλαρές, το πούμε τώρα, περιορισμούς όσον αφορά εξαγωγές φυσικού αερίου, διότι η Κύπρος μπορεί να είναι το παράθυρο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, και οπωσδήποτε τότε μιλούμε για τα μέσα 2017. Ωστόσο, πρόσθεσε ο κ. Κασίνης, στην περίπτωση που η Κύπρος προχωρήσει μόνη της, το χρονοδιάγραμμα μπορεί να επεκταθεί μέχρι το 2018 για εξόρυξη φυσικού αερίου. Στην περίπτωση που θα προχωρήσουμε από μόνοι μας, το χρονοδιάγραμμα τούτο μπορεί να επεκταθεί το 2018 να έχουμε φυσικό αέριο στην Κύπρο. Το 19 υπολογίζουμε να είναι υγροποιημένο και να μπορούμε να το εξάγουμε με κύριους προορισμούς στην Ευρώπη αλλά και την Ασία. Απαντώντας άλλη ερώτηση για την έναρξη έργων υποδομής, είπε ότι διεξάγονται συζητήσεις με την Noble Energy και θα ληφθεί απόφαση αναφορικά με το μέγεθος και τον αριθμό των υποθαλάσσιων αγωγών που θα κατασκευαστούν.